Οι εκλογές έχουν παρέλθει, πολλά ακούστηκαν την προεκλογική περίοδο, μεταξύ αυτών η υπογεννητικότητα, που είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της μείωσης του πληθυσμού. Μάλιστα και επισήμως έχει καταγραφεί και στη Δυτική Μακεδονία η συρρήκνωση του πληθυσμού, και που είχε και ως αποτέλεσμα την απώλεια 2 βουλευτών από την Ελληνική Βουλή. Η πολυτεκνή οικογένεια στον αντίποδα είναι το συστατικό που κρατά ζωντανό τον πληθυσμό της χώρας. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων της Εορδαίας, του Δήμου της Εορδαίας, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνιάδου, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αφορμή της κουβέντας μας, η εκδήλωση που ετοιμάζεται για την βράβευση της πολυτεκνής μητέρας, της πολυτεκνής μάνας, που νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να τονώσουν και ημών τους υπόλοιπους, να φτάσουμε σε αυτήν την τιμημένη πολυτεκνή μάνα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του ΠΛΑΣ. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση βράβευσης όχι μόνο των μητέρων, οι οποίες κάναν τα τελευταία χρόνια από το 2019 μέχρι και σήμερα τέταρτο παιδί, όπως αναφέρατε, αλλά θα βραβεύσει και τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών, τα οποία εισήχθησαν από το 2019 μέχρι και σήμερα το 2023 σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση του Συλλόγου Πολυτέκνων, γιατί όπως προαναφέρατε και εσείς, το δημογραφικό είναι το σοβαρό και το κέριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και δύο νομός μας, όπως άλλωστε προαναφέρατε και εσείς, χάσαμε και μια τέταρτη έδρα. Αυτή η εκδήλωσή μας σκοπό έχει να βραβεύσει τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία με κόπο και αξίες καταφέρανε και περάσαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για τη χώρα μας, σε περίοδο κορονοϊού. Ο σύλλογός μας είναι μπροστάρης σε θέματα τα οποία πρέπει να επιβραβεύονται νέοι και νέες μητέρες, οι οποίες κάνουν τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί. Να πω ότι στην πόλη μας, στο σύλλογο, μετά, θέλω να ρωτήσω, στο σύλλογο πόσες οικογένειες είναι που είναι πάνω από 4 παιδιά? Είναι πολλές? Είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα έχουμε και μητέρα η οποία έκανε και 12ο παιδί. Και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν στόχος της νέα μητέρα, η οποία είπε θα κάνω και 12ο παιδί, οι 12 Απόστολοι στο σπίτι μου. Το έκανε με τη θέλησή της. Ήταν μητέρα η οποία είναι νέα και μάλιστα σπουδάζει, μπορώ να πω. Και αυτό πρέπει να το επιβραβεύσουμε. Όπως επιβραβεύουμε όλες τις μητέρες οι οποίες κάτω από δύσκολες συνθήκες και πολλές και οι οικογένειες είναι και άνεργες, καταφέραν και κάναν τέταρτο παιδί, όχι γιατί κοιτάνε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουν τέταρτο παιδί, είναι θέλησή τους. Γι' αυτό όλο ο σύλλογός μας το επιβραβεύει. Η εκδήλωσή μας θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, στο ξενοδοχείο Ιωάννου. Και φέτος έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Ύστερα από αίτημά μας στην Μονή Βατοπεδίου, εγκρίθηκε το αίτημα του συλλόγου μας και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει κοντά μας ο ηγούμενος Εφραίμ μαζί με την αποστολή του, να βραβεύσει τα παιδιά αυτά τα οποία περάσαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τις μητέρες. Και όλα αυτά και με την αρρωγή της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας και την παρουσία του κύριου κυρίου Θεόκλητου. Και η πολιτεία να πάρει το μήνυμα και να ενισχύσει τις προσπάθειες και να τονώσει και να δώσει και κίνητρα για να έχουμε και πολυτεκνές οικογένειες αλλά και πολυμελείς οικογένειες γενικότερα. Ήταν ένα αίτημα της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων και αίτημα όλων των συλλόγων της χώρας των Πολυτέκνων να δημιουργηθεί ένα αυτοτελές Υπουργείο Οικογένειας. Το αίτημα αυτό ανταποκρίθηκε ο Πρωθυπουργός και στη νέα κυβέρνηση, στο νέο σχήμα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε Υπουργό Οικογένειας, η οποία πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα προστατεύσει την οικογένεια και θα ενισχύσει τη δημογραφική αναζωογόνηση της χώρας μας και την εκπλήρωση της συνταγματικής ρήτρας για ειδική μέρημνα των πολυτέκνων. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία θα λάβουν υπόψη τους θα βοηθήσουν και θα βοηθηθούμε.
Πριν κλείσω, θέλω να πω ότι τα παιδιά των Πολυτέχνων, καθώς και οι μητέρες, οι οποίες πρέπει να βραβευτούν από το 19 έως και το 23 μέχρι και σήμερα, πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στο Σύλλογο, ούτως ώστε να έχουμε μπροστά μας μια εικόνα και μέχρι 31 του μήνα, 31 Ιουλίου, να δοθούν τα στοιχεία τους αυτά, ώστε τέλη Αυγούστου να γίνει η βράβευσή τους. Να τονίσω ότι θα βραβευτούν αυτοί και μόνο οι οποίοι θα δηλώσουν τα στοιχεία τους εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Και επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.